Η Ρωσία όχι μόνο επιμένει ότι οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο την εξόντωση του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, αλλά κάνει ένα βήμα παραπέρα και κατηγορεί ευθέως την Ουάσιγκτον ότι έδωσε την εντολή. Ψευδείς χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. I would just tell you, Mr. Peskov's lying. I mean, that's obviously it's a ludicrous claim. The United States had nothing to do with this. We don't even know exactly what happened here, Caitlin. But I can assure you, the United States had no role in it whatsoever. We neither encourage nor do we enable Ukraine to strike outside Ukraine's borders. Από την πλευρά του και το Κίεβο αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. Η Μόσχα όμως διατρανώνει ότι τώρα έχει κάθε λόγο για σκληρά αντίπεινα κατά της Ουκρανίας. Οι πρώτες επιθέσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο Κίεβο, είναι γεγονός. Και οι φωνές εντός της Ρωσίας για σκληρά αντίπεινα πληθαίνουν. Η επίθεση με ντρόουν στο Κρεμλίνο δεν αφήνει άλλη επιλογή από την εξόντωση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της κλίκας του. Τι έχει συμβεί όμως? Προσπάθησαν πραγματικά οι Ουκρανοί να εξουδετερώσουν τον Πούτιν ή πρόκειται για ένα ρωσικό έργο από την αρχή μέχρι το τέλος? Whoever did this, whether it was the Russians or an outside player, I mean, it clearly has exposed the Kremlin, shattered the myth around the Kremlin that it's, you know, invincible, that it's not vulnerable, that it's secure. Όσο η ρωσική τηλεόραση δείχνει πλάνα με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, ο Ζελένσκι ζητεί από τη Χάγη την καταδίκη του Ρώσου Προέδρου. Deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. Κατηγορίες, σενάρια και διαψεύσεις λίγο πριν την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης κατά των ρωσικών στρατευμάτων σε ανατολή και νότο της Ουκρανίας και λίγο πριν τη δημόσια εμφάνιση του Βλάντιμιρ Πούτιν ανήμερα της ημέρας της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας την ερχόμενη Τρίτη στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα.